κλασικό cheesecake ψυγείου που γίνεται με λίγα υλικά και είναι φανταστικό. Δείτε τα υλικά και πάμε να το φτιάξουμε παρέα. Για το κλασικό, εύκολο cheesecake με βύσσινο χρειαζόμαστε. Για τη βάση, 250 γραμμάρια μπισκότα τύπου digestive και 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Για την κρέμα τυριού χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 300 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα και ξύσμα από ένα λεμόνι. Για τη σάλτσα βύσσινο χρειαζόμαστε μία κονσέρβα βύσσινο σε χυμό και μία μισή κουταλιά της σούπας corn flour. Πάμε λοιπόν να αλέσουμε τα μπισκότα μας. Βάλτε ό,τι μπισκότα έχετε, έτσι. Εγώ χρησιμοποιώ μπισκότα ολικής άλυσης τύπου digestive. Ό,τι μπισκότα θέλετε μπορείτε να βάλετε. Λίγα-λίγα για να γίνουν σκόνη. Και τώρα θέλω βούτυρο λιωμένο. Με το δοσομετρητή εδώ πάνω στη συσκευασία που μου δείχνει ακριβώς τα γραμμάρια, δεν πετάω τίποτα. Δεν χάνω ούτε ένα γραμμάριο. Cheesecake χωρίς βούτυρο και τυρί κρέμα, δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω 100 γραμμάρια, είμαστε εδώ. Τόσο απλά. Θα λιώσω το βούτυρό μου και θα το αφήσω ελαφρά να πέσει η θερμοκρασία του. Να σας πω ότι αυτό το cheesecake είναι κανονικά ένα cheesecake ψυγείου. Είναι από αυτά που τα φτιάχνεις, τα βάζεις στη φόρμα και τα βάζεις στο ψυγείο. Δεν τα ψήνεις καθόλου. Έχει ένα μικρό disadvantage που σε πολλούς όμως αρέσει πάρα πολύ. Εγώ οφείλω να το πω και με τους δύο τρόπους και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χρόνο που έχετε, θα το φτιάξετε. Ο ένας τρόπος είναι, φτιάχνω τη βάση του cheesecake, ταυτόχρονα ανακατεύω και το βουτυράκι μου να λιώνει σωστά. Φτιάχνω τη βάση του cheesecake και τη βάζω στο φούρνο για 10 λεπτάκια στους 180 με 200. Γιατί θα μου γίνει το από κάτω η βάση σαν μπισκοτάκι, τραγανό και αφράτο. Ο δεύτερος τρόπος είναι, φτιάχνω τη βάση μου και τη βάζω στο ψυγείο να παγώσει. Το ιδιαίτερο με αυτό είναι ότι θα είναι λίγο πιο σφιχτή η βάση μου κάτω. Διαλέξτε, αποφασίστε και φτιάξτε το. Αν έχετε 10 λεπτάκια, καλύτερα να το ψήσετε. Αλλιώς, κατευθείαν ψυγείο. Δεν θα το αφήσω άλλο πάνω, γιατί ήδη πήρε πολύ, αλλά θα προσπαθήσω τώρα να λιώσω το κομματάκι αυτό μέσα στο ζεστό βούτυρο. Ρίχνω το λιωμένο βούτυρο μέσα στο μπισκότο μου. Και ένα ωραίο ανακάτεμα. Θέλω να γίνει βρεγμένη άμμος. Και με το χέρι λιώνει πολύ πιο ωραία από ότι να πάρεις ένα κουτάλι και να ανακατεύεις. Θέλω μία μικρή φόρμα. Δεν ξέρω τώρα τι έχετε στο σπίτι. Αν το βάλεις σε 20 φόρμα, θα γεμίσει μέχρι πάνω και θα γίνει πολύ φουσκωτό cheesecake. Αν το βάλεις σε 22 φόρμα, θα γίνει πιο χαμηλό σε ύψος, αλλά θα βγάλεις και παραπάνω κομμάτι. Αν το βάλετε σε 24, θα γίνει πολύ λεπτό. Σας το λέω όλο αυτό γιατί δεν θα πάτε να αγοράσετε συγκεκριμένη φόρμα για να κάνετε cheesecake. Θα το φτιάξετε όπου έχετε. Έχω τη φόρμα μου εδώ, είναι φόρμα δαχτυλίδι που ανοιγοκλίνει για να μπορέσω να ξεφορμάρω το γλυκό μου εύκολα. Μέσα λοιπόν. Το απλώνω να πάει παντού να είναι ισόπαχο και με την ανάποδη του χεριού, είτε έτσι είτε έτσι, το πιέζω να γίνει μια συμπαγής βάση που δεν έχει καθόλου κενά. 180-200 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 10 λεπτά. Το πιο ωραίο cheesecake είναι αυτό που έχει επάνω αυτή τη φανταστική σάλτσα βύσσινο που την κάνεις πανεύκολα γιατί βύσσινο κονσέρβα βρίσκεις σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Θα πάρεις το βύσσινο κονσέρβα, δίνει αυτό το ξινούτσικο που με το τυρί κρέμα έρχεται και δένει και γίνεται το κάτι άλλο. Θέλω λοιπόν ένα σούρο τυρί. Θέλω να βγάλω όλο το χυμό από το βύσσινο, στραγγίξτε μου πολύ καλά και κρατήστε μου τα βύσσινα χωριστά. Πάρτε λοιπόν το χυμό του βύσσινου μαζί με corn flour, ανακατέψτε τα πολύ ωραία
Ανακατέψτε μου πολύ καλά να διαλυθεί τελείως το κορνφλάουρ και βάλτε το στη φωτιά. Σε ένα λεπτό θα πήξει και θα γίνει σαν ζελέ. Πάμε να το βάλω στο τηγάνι μου. Θα το αφήσω εδώ μέχρι να αρχίσει να βράζει και να πίζει. Ωστόσο όμως, γιατί τόσο γρήγορα ψήνεται το cheesecake στο φούρνο, έχουν περάσει τα 10 λεπτάκια, θα το βγάλω. Μου μύρισε το μπισκότο με το βούτυρο. Είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει για να ρίξω μέσα την κρέμα. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και πίζει. Αρχίζει και δένει ωραία. Αφήστε το να πάρει βράση όμως, μην το φοβάστε, ανακατέψτε καλά. Το βύσσινο που θα πέσει μέσα θα ισορροπήσει την πυκνότητα από αυτό το ζελέ, γιατί το βύσσινο έχει υγρασία ακόμα, εντάξει. Μην το φοβάστε δηλαδή. Έτσι όπως είναι αυτό τώρα και έχει πήξει ελαφρά, πάμε να ρίξουμε τα βυσσινάκια μέσα που έχουν κρατήσει και λίγη υγρασία. Ανακατέψτε μου ωραία, βλέπετε ότι αμέσως αραιώνει η σύσταση. Πάμε να το βγάλουμε. Και πάμε τώρα να ανακατέψουμε το φρέσκο τυρί κρέμα. Το έχω σε θερμοκρασία δωματίου για να είναι αφράτο και ωραίο. Έτσι θα δώσει τέλεια υφή στο cheesecake με την παχύρευστη σύστασή του. Βλέπετε ήδη ότι είναι κρεμμένο από μόνο του, απλά ένα απαλό ανακάτεμα θέλει για να ενωθεί με την κρέμα. Να πέφτει θέλω, αυτό θέλω, να πέφτει. Το αφήνω λοιπόν εδώ στην άκρη και πάμε στα γρήγορα να χτυπήσουμε λίγη κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή. Κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, πάντα από το ψυγείο, πρέπει να είναι πάντα παγωμένη για να κάνει απαλές κορυφές ή να γίνει μια ωραία πυκνή σαντιγή. Και την αφρατεύουμε σε παχύρευστη μορφή. Σταδιακά θα ρίξω μέσα και τη ζάχαρη άχνη. Μετά από λίγα λεπτά, έχουμε κάνει απαλές κορυφές τα πουλάκια που λέμε. Και πάμε να μπλέξουμε τώρα τη χτυπημένη κρέμα μαζί με το τυρί κρέμα. Ένα ωραίο ανακάτεμα και η κρέμα μου είναι έτοιμη. Το μόνο που ξέχασα είναι το ξύσμα λεμονιού. Θα ρίξουμε και λίγο ξύσμα μέσα, ανακατέψτε μου ωραία. Μοσχοβόλησε το πιο ωραίο cheesecake που έχεις φάει. Μπαμ μπαμ, τώρα που με βλέπεις, το φτιάχνεις, το παγώνεις να σφίξει και τα απολαμβάνεις. Κρύωσε μια χαρά και είναι έτοιμο. Θα το στρώσουμε τώρα ωραία. Ένα λευκό σύννεφο από φρέσκο τυρί κρέμα. Το πάμε για ψυγείο να παγώσει, να σταθεροποιηθεί το λιγότερο για μία ώρα, μέχρι να σφίξει από πάνω και να μπορώ να πάρω μαχαίρι και να κόβεται. Και όταν βάλεις το δαχτυλάκι στην επιφάνεια του cheesecake και δεις ότι έχει σταθεροποιηθεί, είναι η ώρα για να το γαρνίρουμε με τη σάλτσα βύσσινο. Έτοιμο παγωμένο και τέλειο. Να έχει κρυώσει και η σάλτσα. Τώρα δεν είναι τελείως κρύα, αλλά εντάξει, μια χαρά θα μπει. Γύρω, 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 γύρω. Θα την κουνήσουμε κιόλα να πάει παντού.
Και ισιώστε το λίγο με ησυχία και ηρεμία, ισιώστε μου και αφήστε πάλι για λίγη ώρα να παγώσει. Τώρα δεν κρατιέμαι, θα το κόψω εγώ, αλλά θέλει να παγώσει και η σάλτσα για να μην τρέχει, εντάξει. Πάμε να το ξεφορμάρουμε. Αυτό θέλω να το φτιάξετε όλοι και περιμένω τα σχόλιά σας. Το πιο ωραίο, εύκολο cheesecake που έχουμε φτιάξει ποτέ παρέα.